Περατικός στην μπλε γωνία, Μίγεν Πέμπα στην κόκκινη και ξεκινάμε τη δράση. Σε αντίθεση με αυτό που περίμενα, δεν έχουμε δει κάποιο knockout θεαματικό. Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι περισσότερα knockdown και knockout ήταν μέσα τώρα στο τεχνικό παρά στο επαγγελματικό. Βέβαια, εντάξει, στο επαγγελματικό πολλές φορές οι ρυθμοί μερικές φορές πέφτουνε. Βέβαια, τα χτυπήματα είναι πιο δυνατά. Για να δούμε σε αυτό τον αγώνα. Καλό χτύπημα αριστερό κροσέ από τον Περατικό, ο οποίος πιέζει. Μίγεν Πέπα στην αντεπίθεση. Καλά χτύπημα για τους δύο αθλητές. Πέπα με ένα τιπ. Περατικό σε ένα δεξί κροσέπ, δεν βρίσκει στόχο. Ψηλό χτύπημα από τον Πέπα. Πολύ καλό αριστερό κροσέπ από τον Περατικό. Μέτρημα για τον Πέπα. Ο Πέπα φαίνεται να είναι εντάξει. Ήταν ένα ξαφνικό knockdown. Αριστερό ισχύει από τον Περατικό. Ξανά ο Περατικός πιέζει. Ο Πέπα φαίνεται να έχει επανέλθει, αλλά ψάχνει την αποπλοκή ο Πέπα. Τώρα τρέχει. Είναι knockdown. Δεν έγινε knockdown βεβαίως, αλλά προφανώς δεν μπορείς να τρέξεις με την πλάτη γυρισμένη στον αντίπαλο μέσα στο ring και το κλουβί. 40 για τη λήξη του πρώτου γύρου. Ανταλλαγή χτυπημάτων από τους δύο αθλητές. Κοντινό μπρολ. Δεν φοβούνται να ανταλλάξουν από κοντινή απόσταση. 10 δευτερόλεπτα μέχρι το τέλος του γύρου. Ο Περατικός έχει πετύχει 2 knockdown. Ένα knockdown δηλαδή. Και ουσιαστικά ένα knockdown ποινή. Και τέλος του γύρου. Ωραίος γύρος από τους δύο αθλητές, παίξαν και δύο πολύ δυνατά. Ο Περατικός προφανώς και το πάνω χέρι στις ανταλλαγές. Με κοντινά δυνατά χτυπήματα. Και ένα αριστερό hook που έστειλε και τον... Ο πρώτος γύρος ήταν καθαρά του Περατικού. Ήταν, ναι. Αν υπάρξει κάποιο knockdown, πηγαίνουμε στο 10-8. Και έτσι συμβαίνει με ένα knockdown. Καλό επτάμενο αγώνα το Περατικό. Αντεπίθεση από τον Πέπα. Ο οποίος δεν φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Ενώ έχει δεχθεί δυνατά χτυπήματα. Συνεχίζει πιέσει, σκληρός αθλητής. Περατικός ξαναβρήκε στόχο. Καλό round από τον Πέπα. Και είναι χαμηλό χτύπημα ή χτύπημα στο στομάχι. Χαμηλό χτύπημα.
σε κοντινή απόσταση δύο αθλητές. Ο περατικός Φέντρα έχει κουραστεί. Ο Πέπα με περισσότερη διάθεση να ανταλλάξει χτυπήματα. Άλλο ένα δεξί. Knockdown για τον περατικό. Ο οποίος έχει ανέβει στην κλειδί, βέβαια να τρέχει τελειώσει ο αγώνας. Περατικός βιάστηκε να παρηγυρίσει. Αλλά τέλος του αγώνα. Νικητής ο περατικός. Το χτύμα του περατικού τελείωσε τον Πέπα. Δεν ξέρω πως κατάλαβε και ο ίδιος από τη δύναμη που έβαλε, από την τρόπο που έπεσε ο Πέπα, ότι έχει τελειώσει ο αγώνας. Πολύ καλή εμφάνιση για το Διονύση Περατικό, του Αλεξάκη Στιμ. Και ο Μίγκιν Πέπα βεβαίως έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε, είχε καλή απόδοση και έδειξε σκληρότητα. Από τους πιο ενδιαφέροντες αγώνες βραδιάς. Πολλά μάτς και οι δύο αθλητές. Ακριβώς. Ο περατικός εκεί που φανόταν να ρίχνει ρυθμούς, τελικά κατάφερε να πετύχει το νοκάουτ. Μπράβο στα δύο παιδιά.